Θέλω να πω καταρχήν, ακούστηκε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φαντάζομαι, έτσι. Θέλω να σας πω ότι εγώ έρχομαι από την περιφέρεια και θέλω να σας πω ότι το κλίμα που εισπράττω εγώ είναι νίκης. Λύστε τα ψυχολογικά, διότι δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τη νίκη. Πήγαμε Ερισό, Καστοριά, Λάρισα, Σοφάδες, Καλαμπάκα, Κόρινθος χθες, πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Μόνο ο Κασιμάτης στην καθημερινή μας έπιασε ένα καφέ, πήραμε 11 το πρωί και είπε άδεια συγκέντρωση, καφέ πίναμε. Θα ήθελα, καλά, έχουμε κάνει μια απάντηση σε αυτό, δηλαδή είναι κομμάτι του fake news, που θα το δούμε λίγο τι σχέση έχει με την ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό. Ή μάλλον ο νεοφιλελευθερισμός, η ακροδεξιά που καταλήγει στο φασισμό μέσα από τις δημοσιογραφικές πένες και πώς χτίστηκαν αυτές οι ιστορίες, οι οποίες δεν βγήκαν έτσι ξαφνικά. Ήθελα όμως να πω δύο λόγια εγώ για τους δύο συντρόφους που είναι δίπλα μου. Ήθελα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για όλους μας και για μένα ιδιαίτερα που είναι φίλος μου ο Δημήτρης Οπλουμπίδης και για την πορεία του, την επιστημονική του πορεία δηλαδή, αλλά και για τη δράση του στα κοινά και βεβαίως για την οπτική που έχει στα πράγματα, ιδιαίτερα σε ένα πολύ ευαίσθητο χώρο, στο χώρο της ψυχικής υγείας, των ανθρώπων δηλαδή που μέσα από διάφορες συνθήκες και παθολογικές αλλά και από συνθήκες πολιτικο-οικονομικές σκοντάφτουν, όπου πάλι εκεί έχουμε δύο άξονες πολιτικής. Αυτή των αρίστων και η δικιά μας πολιτική. Αυτοί που μπορούν δηλαδή να προχωρήσουν, γιατί πρέπει, και άλλοι που γονατίζουν, σαν τα γάλματα πρέπει να σπάνε. Με τον Δημήτρη συνεργαστήκαμε και στο ΚΕΘΕ, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι ακόμα, εγώ έχω παραιτηθεί από αντιπρόεδρος, έτσι κι αλλιώς. Και για τον Γιάννη, τον Γιάννη τον Μουζάλα, συναντηθήκαμε πρώτη φορά όταν ήμουν εγώ στο Κόκκινο και αυτός στους γιατρούς του κόσμου. Και μαζί δουλέψαμε πάρα πολλά πράγματα και ένα από αυτά που είναι και εδώ από την περιοχή, είναι περηφάνεια μου και περηφάνεια σας, είναι η μεγάλη αποστολή που κάναμε στο Κομπάνι, πριν γίνει βεβαίως ήδη στα κανάλια ο πόνος που έρχεται. Και είχε παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο, πιο δυνατά. Μικροφωνίζει γι' αυτό, λόγω εμπειρίας το λέω. Παιδιά, ραδιοφωνατζής, να μην μπορεί να χειριστεί το μικρόφωνο, δηλαδή καλά λένε ότι ήμουν άσχητος. Φταίει. Εντάξει, τέλος πάντων. Ήθελα να πω και αυτό μόνο, ότι ο Δήμος εδώ έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Η αριστερά και τα μέτωπα που λέει. Η αριστερά και τα μέτωπα που λέει το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να το ξεκινήσω λίγο από εκεί και να πω ότι όσο θυμάμαι την αριστερά ήταν πάντα στην πολιτική των μετώπων, των συμμαχιών, των συντροφής. Τι να κάνω τώρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, των συνεργασιών. Όσα χρόνια με θυμάμαι και όσα χρόνια θυμάμαι και όσα χρόνια δεν ζούσα αλλά διάβασα από το ΕΑΜ. Και μετά η αριστερά με τους πρωταγωνιστές της προσπαθούσε να δημιουργήσει αυτό που λέμε συμμαχίες και μέτωπα για να φέρει τον κόσμο σε μια καλύτερη κατάσταση. Υπήρχαν οι πρωτοβορίες. Κατά τη γνώμη μου τότε ήταν το ΚΚΕ στην εποχή του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού. Μετά είχαμε την ΕΔΑ. Μετά μπήκαμε σε άλλες περιπέτειες. Η Φεκούντα, ξαναβγήκαμε έξω. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την κίνηση και την ενότητα της αριστεράς. Με δύο κόμματα, κομμουνιστικά, το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού. Ξαναβρεθήκαμε με τον συνασπισμό. Ξαναδιασπαστήκαμε, το έχουμε και αυτό με τη διάσπαση του ατόμου. Και ξαναβρεθήκαμε πάλι όταν εγώ συνάντησα το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχα μια μεγάλη τιμή να είμαι ο διευθυντής του ραδιοφώνου, του κόκκινου, για να κάνουμε αυτό το μεγάλο δίκτυο. Ήταν πάλι ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ. Οπότε τονίζω αυτό το πράγμα, διότι βλέπω ότι κάποιοι συντροφοί μας, μιλάω και ως μέλος του κόμματος, είναι λίγο δαγκωμένοι. Σαν να τους ήρθε μια κατραπακιά. Πάντα δεν είχαμε μια τέτοια λογική συμμαχιών, πολιτικών ανοιγμάτων και με ανθρώπους να συνομιλήσουμε και να στρατευτούν μαζί μας μέχρι εκεί που μπορούμε. Και μετά ας πάρει ο καθένας τον δρόμο, ας πάει παραπέρα. Αλλά μέχρι εκεί που μπορούμε και μέχρι εκεί που πρέπει να μπορούμε. Άλλοι σκόνταψαν, άλλοι το είδαν διαφορετικά, πολλοί μείναν και νομίζω η ιστορία έχει καταγράψει. Και ειδικά στο Ευρωκοινοβούλιο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ότι ο λαός έχει στη λέξη ευρωβουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τρεις.
Και αυτό είναι μια πολιτική ηθική, μια πολιτική της ηθικής. Το τι ακριβώς κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ειδικά στη μία περίπτωση, όπου παραιτήθηκε και από υπουργός για να πάρει τη θέση του ευρωβουλευτή. Επειδή είμαστε και πολύ καλοί άνθρωποι και εμείς δεν τα λέμε, έχουμε μάθει μόνο να καταπίνουμε, να καταπίνουμε και να είμαστε μια αριστερά που πάντα απολογείται. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι της αριστεράς. Είμαι της αριστεράς αυτής που πιστεύει το όνειρο, που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, που πιστεύει ακόμα και στην πολιτική του λάθους, γιατί καλύτερα να κινείσαι, αλλά μόνο ο νεκρός δεν κάνει λάθη. Και η λογική μιας αριστεράς ρεπόρτερ, η οποία καταγράφει τα γεγονότα και παρακολουθεί, νομίζω ότι εμένα με βρίσκει πλήρως αντίθετο, γι' αυτό είμαι σε μια αριστερά όπως είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοπόρα, ριζοσπαστική, συγκρουσιακή, ανατρεπτική. Μέτωπα λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι. Θα το κουβεντιάσουμε και μετά, αν θέλετε, στην κουβέντα που θα κάνουμε με τους συντρόφους. Δεύτερο ζήτημα. Το χωρίσαμε λίγο. Η ιστορία της ακροδεξιάς είναι αποτέλεσμα της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης ατζέντας που επιβλήθηκε με το πιο βάρβαρο τρόπο σε έναν ολόκληρο λαό που ήταν ο δικός μας λαός. Με συγκεκριμένους πρωταγωνιστές και με συγκεκριμένες υπογραφές. Το πάρτι ξεκίνησε πολύ απλά με την Ολυμπιάδα του 2004, με 9.000 χρηματιστήριο, με χώρα που άλλαζε παραγωγικό πλούτο και γινόταν από χώρα παραγωγής ή μη παραγωγής, ή μη βιομηχανικής ή μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ή αγροτικής, ως, όπως έλεγε ο κύριος Σιμίτης, κράτος υπηρεσιών. Τουριστικό, τουρίσμ, τουλέτ. Και μετά από 4 χρόνια ήρθε η πτώχευση, η χρεοκοπία. Και μας είπαν και το πολύ απλό, μια λέξη τόσο σκληρά μέσα από τα δικά τους δίκτυα, game over. Ήταν κοινική. Όπως κοινική ήταν και οι δημοσιογράφοι που μας έλεγαν όλα αυτά, που εξυπηρετούσαν απόλυτα, σε απόλυτο βαθμό, αυτά που όριζαν τα αφεντικά τους. Στις πολιτικές εκείνες υπήρχαν και παρατάξεις και κόμματα στην Ευρωβουλή. Ποιος ήταν ο ρόλος του Λαϊκού Κόμματος εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή? Δεν μπορώ να χωνέψω εγώ και ξαφνικά να συμπαθήσω τον κύριο Γιούγκερ, ο οποίος μας λέει ξαφνικά υπάρχει ο κίνδυνος της ακροδεξιάς. Μα εσείς, κύριε Γιούγκερ, φτιάξατε αυτή την ιστορία της ακροδεξιάς. Ήσασταν ο πρωταγωνιστής της ακροδεξιάς και της νεοφιλελεύθερης ατζέντας. Εσείς μας στέλατε τον Τόμψεν. Εσείς συνενούσατε και εσείς καθοδηγούσατε αυτή την ιστορία. Ακόμα και στη σκληρή διαπραγμάτευση το 2015 μετά το δημοψήφισμα με τον Αλέξη Τσίπρα και τους υπουργούς που πήγαν να χτυπηθούν εκεί. Αυτοί δεν ήταν. Ποιος ήταν ο ρόλος των σοσιαλδημοκρατών εκείνη την εποχή? Της Ευρώπης μιλώ. Δεν λέω για τους δικούς μας. Οι δικοί μας είχαν ταχθεί πια στο αντισύριζα μέτωπο. Το οποίο, όπως θα φέρνει η ζωή, φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο αντισύριζα, είχαν και μια στενή οικονομικής λογικής επικοινωνία οι οργανισμοί τους. Τυχαία. Τυχαία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η κυρία Φόβη Γερηματά στηρίζει τον δήμαρχο του Μαρινάκη. Έτυχε. Ήταν το παρελθόν του πατέρα του ενδεχομένως. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν τόλμησε να στηρίξει το Μόραλ στον Πειραιά, η οποία πληρώνει τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι και τα δοχεία του νέου φιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς, με πόρτες που ανοίγουν στον πιο σκληρό βραχίωνα επιθετικής πολιτικής παρεμβατικής που είναι η Ναζί. Όταν λέμε ακροδεξιά, εγώ όπως το έχω, δεν βάζω και τη Χρυσή Αυγή μέσα. Είναι εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Είναι άλλο πράγμα. Σκληρό πράγμα, δύο πράγμα, σύμμαχός τους, αλλά είναι άλλο πράγμα. Η ακροδεξιά ατζέντα είναι και θέματα που θα μας απασχολήσουν και θα τα αναλύσει και ο Δημήτρης και ο Γιάννης. Θα το δείτε. Την ώρα να κοιτάω, μην φύγω. Στην ακροδεξία ατζέντα λοιπόν που έβαζαν και βάζουν σε γενικές αρχές, τρία πράγματα χτυπούν. Πρώτον, πώς θα γίνεται η αναδιανομή του πλούτου. Αυτή είναι η σύγκρουσή μας. Πώς ορίζουν την επένδυση και πώς τοποθετούνται στο κομμάτι της εργατικής δύναμης και της εργατικής αξίας. Ποια κόμματα αφισβήτησαν το οκτάωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, η Χρυσή Αυγή και φυσικά το Λευκό της κυρίας Καϊλή. Τυχαία.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να περάσει όλη αυτή η ιστορία, και στο δεύτερο γύρο, ίσως να πούμε και άλλα δύο λόγια, εγώ τουλάχιστον, σε αυτό που έχω στο μυαλό μου, θέλω να σας πω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα μέσα ενημέρωσης. Μια λέξη που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, μια φράση, είναι αυτά που λέμε fake news. Στην αρχή το βλέπαμε σαν φαινόμενο, σήμερα το βλέπουμε σε μια πραγματικότητα και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν μας ταράζει και πάρα πολύ. Βγάλανε πίνακες ανάπτυξης ανάποδα. Δείξανε φωτογραφίες από διαδηλώσεις περασμένων χρόνων ότι είναι σημερινές. Διαστρέβλωσαν πολιτικές της κυβέρνησης. Αυτό όμως το έκαναν και νωρίτερα, όταν στη λογική αυτή τα μίντια των κυρίων Βαρδινογιάννη, Αλαφούζου, Κυριακού, με την κυβέρνηση Μέγκα τότε, με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, έκαναν μια πολύ απλή κίνηση. Έκλεισαν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Γιατί ούτε αυτοί μπορούσαν να την ελέγξουν απόλυτα, αλλά ουσιαστικά παρέδωσαν στον ιδιωτικό τομέα τον αέρα. Δηλαδή, φτιάξαν την Τίτζια. Σήμερα, κλείνοντας τις σκέψεις μου αυτές, ήθελα να πω ότι στην ιστορία αυτή δεν πάει, όπως είπε ο κ. Σαμαράς, ουδής αναμάρτητος. Οι υπογραφές, τα μικρόφωνα, οι κάμερες είναι και έχουν ονοματεπώνυμο. Δεν φταίνε μόνο τα αφεντικά, είναι και οι υπηρέτες των αφεντικών. Όταν βγάζανε δηλαδή τις ορθωτικές γυναίκες φάτσα κάρτα στον αέρα, δεν ήταν μόνο τα αφεντικά, ήταν και οι δημοσιογράφοι πρώτης γραμμής που το έκαναν. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι ακροδεξιά ατζέντα ή να το βγάλω απ' έξω επειδή ήταν ο Λοβέρδος της Σοσιαλδημοκρατίας ο υπουργός? Οπότε η ακροδεξιά, σαν αντίληψη κατά τη γνώμη μου, δεν κρύβεται μόνο σε αυτό που θα βόλευε κάποιους στη δεξιά. Είναι ατζέντα, είναι αντίληψη, είναι άποψη. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα σασαράκι που ανοίγει και πιάνει. Και είναι φανερό ότι στην Ευρώπη, όπως το ζήσαμε τουλάχιστον πολύ έντονα από το 12 και από το 11 και μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συμμαχίες και με τις αντιλήψεις που είχε, ποτέ δεν φοβήθηκε, κατά τη γνώμη μου, το μαύρο φασιστικό τρένο. Ποτέ. Το κόκκινο φοβήθηκε. Το ΣΥΡΙΖΑ φοβήθηκε. Την αριστερά φοβήθηκε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη πρωταγωνιστική στην Ευρώπη και μπορεί να παίξει ρόλο και καθοδηγητικό, θα έλεγα, διαμορφωτή για το πώς θα πρέπει να είναι η Ευρώπη, η αριστερά της Ευρώπης, οι συμμαχίες της Ευρώπης στη νέα εποχή. Με αυτές τις σκέψεις θέλω έτσι να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε.